Θα δούμε τώρα, φίλοι μου, μια παγίδα που έκανα με μηχανισμό σκανδάλης. Είναι με θηλιά για να στραγγαλίζει. Και αυτή η παγίδα είναι για να πιάνει κουνέλια, λαγούς, σχίουρους. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς την έκανα. Βρήκα, όπως βλέπετε εδώ, ένα κλαδί. Αυτό εδώ το λυγίζω. Το πιάνω με ένα σκοινί. Μισό λεπτό να το βρω κιόλα. Το πιάνω με ένα σκοινί από εδώ. Το κατεβάζω κάτω. Να προσέχετε, αυτές οι παγίδες είναι επικίνδυνες. Πετάγονται απότομα μέχρι να τις στήσετε, να μάθετε. Πιάνω. Εδώ πέρα έχω ένα διχαλωτό ξύλο. Και ένα ακόμα έχω εδώ. Να κρατάω το άλλο στη μέση. Από κάτω έβαλα σκανδάλι, το έδεσα εδώ στο κάτω το ξύλο και το έβαλα από κάτω να κουμπάει, να δέσει το, και το έδεσα πάνω εδώ κάτω, το έδεσα ξανά για να κάνω μια θηλιά εδώ για να κρατάω τη σκανδάλι. Έβαλα ένα ξύλο στη μέση και κάρβωσα ένα άλλο πίσω χοντρό. Αυτό εδώ πέρα τώρα το ξύλο είναι η κόντρα που κρατάει τη σκανδάλι. Έβαλα τη θηλιά εδώ γύρω γύρω, την άνοιξα. Μετά κανονικά από πάνω τη σκεπάζουμε. Εγώ τώρα θα σας δείξω πως γίνεται η διαδικασία να πιαστεί κάτι. Αυτή ήταν η παγίδα και πιάνει και στραγγαλίζει. Εωρείται στον αέρα, δεν μπορεί να φύγει και αυτά. Καμουφλάρουμε μετά πάνω από την παγίδα. Πάμε να δούμε μια φορά ακόμα πώς έρχεται το έντομο και πιάνεται. Ρίχνουμε μέσα, ξέχασα να πω, ρίχνουμε μέσα το δόλωμα, διάσπαρτο, ή καλύτερα άμα μπορούμε να το στροπίσουμε πάνω στο ξύλο. Είναι ακόμα καλύτερα, γιατί μόλις θα πάει να το φάει, θα πιαστεί. Παγίδα στραγγαλισμού. Αργότερα θα δούμε και άλλες παγίδες πώς γίνονται.